Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα κάνουμε ροξάκια. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι για το σιρόπι, ζάχαρη, νερό, φλούδα από ένα λεμόνι και το χυμό. Για το ζυμαράκι μας θα χρειαστούμε αλεύρι. Ένα λεπτό. Ξέχασα να βάλω και το κακάο. Ορίστε και το κακάο μου. Μην το βλέπετε έτσι, το έχω κάνει με ενόπλευμα λόγω κορονοϊού. Λοιπόν, για το ζυμαράκι θα χρειαστούμε αλεύρι, μπέκι, τρία αυγά, μαγιά, γάλα, σπορέλαιο, λάδι και κακάο. Γιατί θα κάνουμε ένα ζυμαράκι άσπρο και κακάο. Λοιπόν, καταρχήν θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι μας. Θέλουμε να βράσει το σιρόπι μας, να κρυώσει καλά και μετά ξεκινήσουμε να κάνουμε τα ροξάκια. Γιατί θα σιροπιάσω κρύο το σιρόπι, ζεστά τα ροξάκια, μόλις βγούνε από το φούρνο. Λοιπόν, το σιρόπι μας είναι 1 κιλό ζάχαρη. Ένα κιλό νερό. Τώρα, αν τα θέλετε τα ροξάκια σας να έχουν μπόλικο σιρόπι, θα βάλετε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, να βάλω λίγο, να στύψω και το λεμόνι μου. Αφού έστυψα και το λεμόνι μου, βάζω και το λεμόνι, τις φλούδες από το λεμόνι και πάω να τις βράσω. Κανα δυο φορές θα το ανακατέψω λίγο να λιώσει η ζάχαρη. Δεν το ανακατεύω συνέχεια, ίσα ίσα να μην μου πιάσει την κατσαρόλα κανα δυο φορές. Και θα το αφήσω περίπου 5 λεπτά να βράσει μόλις λιώσει η ζάχαρη, σύνολο δηλαδή. Πάω να το βράσω. Λοιπόν, αφού έβαλα το σιρόπι μου, το ανακάτεψα 2 φορές, ίσα ίσα να ανακατέψω λίγο τη ζάχαρη. Δεν το ανακατεύω άλλο. Θα βάλω και μία κανέλα στικ. Αν έχετε και πορτοκάλι, μπορείτε να βάλετε και φλούδα από πορτοκάλι. Εγώ τώρα δεν είχα. Του πάει εξίσου πολύ, πολύ τέλεια. Λοιπόν, θα το αφήσω να βράσει 5 λεπτά. Και θα το κλείσω και θα περιμένω να κρυώσει. Αφού αφήσαμε το σιρόπι να κρυώσει, έχει κρυώσει, πάμε να κάνουμε το ζυμαράκι μας. Λοιπόν, έχουμε το τάπερ εδώ πέρα. Θα βάλουμε το γάλα, το θέλω χλιαρό, με τη μαγιά μας. Ένα λεπτό. Ανακατέψω να μου λιώσει η μαγιά μου καλά. Έχει λιώσει η μαγιά μου. Θα βάλω το σπορέλαιο. Ανακατεύω. Τα αυγά μου. Θα βάλω το μπέκι στο αλεύρι να το ανακατέψω. Είναι 2 κουταλιές μικρές του γλυκού. Ανακατεύω. Και θα βάλω τα χεράκια μου για να αρχίσω να ζυμώνω. Εγώ τώρα έχω βάλει εδώ αλεύρι, έχω μετρήσει για να ξέρω να σας πω πόσο αλεύρι στο περίπου
βάζω, αλλά αυτό είναι σχετικό, γιατί θα μου πει, γιατί το κάθε αλεύρι, η μάρκα και το κάθε αλεύρι έχει ανάλογα και τα ποτήρια σας, πόσο μεγάλα και μικρά, θα πάει το αλεύρι ή πιο πολύ ή πιο λίγο. Σε αυτό το σημείο θα χωρίσω λίγο ζυμαράκι για να βάλω, να το κάνω με κακάο. Να δούμε. Λοιπόν, θα βάλω κακάο εδώ. Τώρα έβαλα μία κουταλιά της σούπας και θα δω αν χρειαστεί ανάλογα αυτό, για να το φέρω πιο εδώ, ανάλογα το πόσο κακάο το θέλετε. Θα το ανακατέψω εγώ και θα δω. Να πάρει όλο το κακάο για να δω το χρώμα του και ανάλογα θα αποφασίσω αν θα βάλω κι άλλο ή θα το αφήσω έτσι. Είναι εντάξει. Θα αρχίσω να το ζυμώνω για να κάνω ένα ζυμαράκι. Εγώ το έβαλα στον πάγκο μου για να το ζυμώσω λίγο. Το ζυμαράκι μας το ένα είναι έτοιμο. Και τώρα θα ζυμώσω και αυτό. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Θα το ζυμώσω λίγο και στον πάγκο μου, με αυτό το τρόπο. Αφού το ζύμωσα καλά, είναι έτοιμο και αυτό. Εγώ θα το σκεπάσω με μια πετσέτα και θα αρχίσω να κάνω τα σχέδια. Την πετσέτα τη βάζω για να μην μου στεγνώσει το ζυμάρι. Κοιτάξτε, το ζυμάρι θέλω να είναι μια μαλακιά ζύμη, να μην είναι πολύ... το βλέπετε? Είναι πολύ μαλακιά, το ίδιο. Τώρα τι κάνω? Κόβω ένα κομμάτι, σκεπάζω την πετσέτα, μην μου στεγνώνει, και κάνω... Θα σας δείξω τρία σχέδια, θα δούμε. Σας δείξω πρώτα την πλεξούδα που κάνω. Λοιπόν, ένα σχέδιο που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ είναι αυτό. Ενώνω τα δύο, τα κορδονάκια, κάνω πλάγια και... να το κάνω. Παίρνω, το βάζω από μέσα. Αυτό είναι το ένα σχέδιο. Ας κάνω ακόμα ένα. Αυτό μου είναι λίγο μεγαλύτσικο. Λοιπόν, τα γυρνάω. Δεν ξέρω πόσο τώρα δείχνει το κινητό μου. Παίρνω
από κάτω και από κάτω. Και είναι το δεύτερο μου σχέδιο. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα ακόμα διαφορετικό σχέδιο αυτή τη φορά. Ένα λεπτό. Λοιπόν, πήρα λίγο ζυμαράκι γιατί θα κάνω μικρά θέλω. Εμένα μου αρέσουν με τα κορδονάκια, αλλά θα σας δείξω να έχετε επιλογές. Αν δεν τα καταφέρετε με τα κορδονάκια, να έχετε τουλάχιστον. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα στα μαγαζιά που δεν κάθονται να κάνουν τα κορδονάκια. Λοιπόν, αυτό το κόβω. Είναι αυτό εδώ πέρα. Το ανοίγουμε έτσι. Βάζουμε. Αυτό είναι τυλίγο. Λοιπόν, πατάω. Είναι αυτό εδώ το σχέδιο. Σας κάνω ακόμα ένα, γιατί το πρώτο πάντα δεν βγαίνει καλό. Εγώ τώρα έβαλα πολύ λίγο κακάο μέσα. Λοιπόν, αναγκαστικά αυτά τώρα θα τα κάνουμε έτσι. Μπορείτε να βάλετε περισσότερο κακάο μέσα. Λοιπόν, ένα άλλο σχέδιο. Και το άλλο σχέδιο είναι αυτό που όταν βαριέμαι εγώ να κάνω πλεξούδες, το κάνω με αυτό το τρόπο. Αυτό δηλαδή δεν μου αρέσει στο μαγαζί που το κάνουν, για ευκολία το κάνουν, εντάξει, όταν κάνουν πολλά φυσικοκεπόμενα δεν θα κάτσουν να κάνουν πλεξούδες. Ένας άλλος είναι αυτός εδώ που το κάνω σαν σαλγκάρι. Περισσότερες νοικοκυρές σίγουρα θα το ξέρουν. Για να το βάλω πιο εδώ. Να ανοίξω. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ. Ανοίγω και αυτό όπως είναι αυτό εδώ. Αλλά το θέλω να είναι η φορά του μακρύ. Όσο είναι αυτό εδώ. Ας ανοίξω και αυτό. Μπορείτε να το αφήσετε ένα δεκάλεπτο να ξεκουραστεί η ζύμη για να μην σας μαζεύει. Τώρα εγώ δεν θέλω να περιμένω. Το παίρνω εδώ. Το ανοίγω ξανά. Εδώ, σε αυτό εδώ το. Τη φορά. Και τι κάνω τώρα. Τι λίγο. Πιστεύω ότι οι περισσότερες θα το κάνετε με αυτό το τρόπο. Πείτε μου με ποιο τρόπο θα το κάνετε. Θέλω να ξέρω. Λοιπόν, έτσι από περιέργεια. Τι κάνουμε. Κόβουμε πάλι. Είναι αυτό εδώ το σχέδιο. Εγώ το λέω σαλιγκάρι αυτό το σχέδιο. Αυτές εδώ τις γραμμές που εξέχουν λίγο θα προσέξετε. Θα τις πατήσετε έτσι με αυτό το τρόπο να είναι όμορφα. Δεύτερο. Το πατάμε, δεν έχει φόβο το ζυμαράκι μας, το πατάτε. Λοιπόν, κάτσε να το πατήσω και αυτό. Λοιπόν, παιδιά, αυτά είναι τα σχέδιά μας. Όποιο θέλετε προτιμάτε, εγώ τώρα θα τα κάνω πλεξούδες. Θα σας αφήσω, θα τα κάνω όλα και θα επανέλθω. Τα ροξάκια μου είναι έτοιμα
για ψήσιμο. Πάω να τα βάλω στους 180 βαθμούς αερόθερμο. Θα γυρίσω να σας δείξω το αποτέλεσμα. Βγήκαν από το φούρνο και κατευθείαν κρύο το σιρόπι, ζεστά τα ροξάκια. Κοιτάξτε πώς ακούγεται. Αυτά τα αφήνω εγώ, τώρα είναι 10 η ώρα το βράδυ, τα αφήνω όλη τη νύχτα και το πρωί τα μαζεύω. Απορροφούνε ό,τι όσο θέλουνε. Λοιπόν, μετά από κάνα τεταρτάκι τα γυρνάω με αυτόν τον τρόπο έτσι, για να πάρουν και από την άλλη μεριά. Και ξανά πάλι θα τα γυρίσω πάλι από την... Και θα τα αφήσω όλη τη νύχτα να απορροφήσουν σιγά σιγά. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Δεν ξέρω πώς τα φτιάχνετε εσείς. Υπάρχουν το σιρόπι, άλλοι το φτιάχνουν ζεστό το σιρόπι, κρύα τα ροξάκια, αναλόγως τον καθένα επιλογή δικιά του είναι και πώς το βολεύει και πώς έχει μάθει. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Εδώ έχω και το δεύτερο ταψάκι που έψησα. Απλώς εγώ το σιρόπιασα για να μην έχω μεγάλο το βίντεο. Εδώ θα κλείσω το βίντεο. Ως το επόμενο βίντεο, μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου. Γιατί θα σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω ένα βίντεο. Ως το επόμενο βίντεο, σας αφήνω να είστε καλά, να φυλάγετε τον εαυτό σας. Υπομονή με το κορονοϊό. Ως το επόμενο βίντεο, σας αφήνω. Γεια σας!